Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Υπάρχει Λύση. Σε λίγο εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους θα συζητήσουμε, θα δούμε τι γίνεται με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών, ποια είναι η διαδικασία, πότε μπορούν να ανακαλέσουν, τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσουν. Θα δούμε νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες στον ΕΦΚΑ, ποιες κατηγορίες αιτημάτων αφορούν. Θα συζητήσουμε για τα αναδρομικά, για τους συνταξιούχους λόγω μη επανυπολογισμού της σύνταξης και για την παράλληλη ασφάλιση. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Η παγίδα των τεκμηρίων επιστρέφει για χιλιάδες φορολογούμενους και φέρνει μαζί της την επαναφορά του φοροπέναλτ 22% στις ηλεκτρονικές αποδείξεις αλλά και τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Παράταση μέχρι 28 Φεβρουαρίου πήραν οι δηλώσεις ποθενέσχες, οι οποίες ήταν να κατατεθούν μέχρι 16 Φεβρουαρίου. Μείωση του χρόνου απονομής του ΕΦΑΠΑΞ και ο υπολογισμός του μαζί με την κύρια σύνταξη. Αυτό προβλέπει το σχέδιο του ΙΕΦΚΑ που θα υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Το Οικονομικό Επιτελείο έδωσε στη δημοσιότητα τις κεντρικές κατευθύνσεις του νέου ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τις οποίες οι 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων, που αντιστοιχούν σε περίπου 5 εκατομμύρια φορολογουμένους, θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν που πλήρωσαν πέρυσι. Έρχεται μείωση έως και μηδενισμός προκαταβολής για το φορολογικό έτος 2020. Αυτό εν μέρει είναι καλό και σωστό, αλλά στο μέλλον μπορεί να βάλει πολλά προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό? Το φορολογικό έτος 2021, με την υποβολή της δήλωσης του 2021, ουσιαστικά θα μειωθεί η προκαταβολή, οπότε δεν θα σε ψηφιστεί με τον νέο φόρο. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά θα πληρώσει μόνο τον τρέχον φόρο του φορολογικής χρήσης 2020 και τελείωσε. Σε περίπτωση όμως που το 2021, που θα υποβληθεί η δήλωση του 2022, δεν ισχύει πάλι η μείωση ή ο μηδενισμός προκαταβολής, ουσιαστικά θα διπλασιαστεί ο τρέχον φόρος του 2021. Γιατί δεν θα συψηφιστεί η προκαταβολή του 2021 εφόσον έχει μηδενιστεί ή έχει μειωθεί. Από τη μία λοιπόν θα χαρούμε. Από τη μία θα χαρούμε, από την άλλη στο μέλλον, αν τυχόν. Θα πληρώσουμε στα. Κοντζέζι κοντού δηλαδή. Έτσι, ακριβώς. Οπότε θα πρέπει μέχρι να επανέλθουμε στην κανονικότητα για τα επόμενα 3-4 τουλάχιστον χρόνια να υπάρχει ή μείωση ή μηδενισμός προκαταβολής. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε εδώ στο στούντιο να καλησπέρισουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι η εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Μαργαρίτα μου. Καλησπέρα, Σοφία μου. Καλησπέρα σε όλους. Πρόεδρος. Αν δεν έχουμε ένα πρόεδρο στην εκπομπή, δεν γίνεται. Πρόεδρος Πρωτεχνικών Αττικής, Δημήτρης Τσαμόπουλος. Καλησπέρα, Δημήτρη Σοφία μου. Καλησπέρα, Μαργαρίτα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πρωταγωνιστές αυτή την εκπομπή είστε όλοι εσείς, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε. Εδώ στο 900-956-17 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί με τη Μαργαρίτα την Κάρδαρη, να δούμε τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς. Γιατί και εκεί πέρα υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει κάποια προθεσμία που πρέπει να προσέξουν. Πολύ σωστά, Σοφία μου. Έρχονται στα γραφεία μας, τηλεφωνούν και στην εκπομπή σου. Οι εκπαιδευτικοί μέχρι τις 10 του μήνα θα πρέπει να δηλώσουν, εάν επιθυμούν βέβαια, την παραίτησή τους. Είναι μια ομάδα ασφαλισμένων που πρέπει να δηλώσουν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται Φεβρουάριο, τις προηγούμενες χρονιές ήταν άλλη η προθεσμία. Θα εργάζονται κανονικά μέχρι και 31 και θα ασφαλίζονται μέχρι 31 Αυγούστου του 2022 και η σύνταξή τους θα ξεκινάει από 1η-9η του 2022. Παίρνουν την προκαταβολή της σύνταξης στις πρώτες 40 μέρες, δηλαδή το 10ο μήνα. Στις 10 Οκτωβρίου θα αρχίσει να τρέχει η προκαταβολή της σύνταξης ομολογουμένως χωρίς κάποιον έλεγχο. Δηλαδή, mm-hmm. αν κάποιος έχει κάνει λάθος, δυστυχώς θα κληθεί κάποια στιγμή να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε και θα κληθεί να επιστρέψει και στην υπηρεσία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν μελετήσει σωστά αν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη. Στην αίτηση που θα κάνουν θα πρέπει να γράφουν εάν εξαγοράζουν ή αν έχουν δηλώσει στο παρελθόν εξαγορές πλασματικών ετών, εάν έχουν οίκα, δεν θα πρέπει να δώσουν τα βιβλιάρια τους τα πρωτότυπα, θα πρέπει να τους δώσουν αντίγραφα στην υπηρεσία ή κάποια βεβαίωση ότι τα ένσημά τους είναι μετρημένα για να προσδιοριστεί ουσιαστικά με ποιες διατάξεις θεμελιώνουν αυτό το ασφαλιστικό δικαίωμα. Θα πρέπει στη συνέχεια βγαίνουν οι αποφάσεις του δημοσίου. Αν επαρκεί ο χρόνος του δημοσίου, αυτά τα βλέπουμε και στην πράξη,
να μην φοβούνται όταν βλέπουν σε μια απόφαση ότι έχει προσδιοριστεί το ποσό της σύνταξης μόνο με το χρόνο του δημοσίου, γιατί στη συνέχεια έρχεται το ΙΚΑ και προσθέτει συνολικά το χρόνο και γίνεται μια τροποποίηση της απόφασης. Όμως το ΕΦΑΠΑΞ, όπως είπες και στην αρχή, υπάρχει ένα σχέδιο να βγαίνει γρήγορα μαζί με την απόφαση της κύριας σύνταξης. Προς το παρόν όμως βλέπουμε ότι όταν θα εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης χωρίς και τον χρόνο του ΙΚΑ, μέσα σε ένα τρίμηνο έως εξάμηνο σήμερα, βγαίνει και το ΕΦΑΠΑΞ. Καθυστερεί λιγάκι το επικουρικό. Και τέλος ότι έχουν δικαίωμα, αν αλλάξουν γνώμη, μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα υποβάλουν την παραίτησή τους, να την ανακαλέσουν. Δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν δύο παραιτήσεις όπως οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο αν θεμελιώνουν τις προϋποθέσεις τους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Με τι θα ξεκινήσουμε με τον κάτι θέλεις. Πόθεν, έσχεση 28 Δευτέρα. Πόθεν, έσχεση βεβαίως. Παράταση λοιπόν. Παράταση. Άλλη μια παράταση. Έτσι ξεκινάμε πάντα την εκπομπή με παρατάσεις. Τα άλλα τα είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτό που πρέπει να αναφερθούμε είναι ο νέος έμφυα, που ακούμε παντού για τις μειώσεις που θα έχουν 5 εκατομμύρια κόσμος θα έχει μείωση στον έμφυα. 8 στους 10. 8 στους 10 θα έχει μείωση στον έμφυα. Θα μειωθεί και το ποσό, το συνολικό της ίσπραξης. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβληματάκια. Κάποια τεχνικά προβληματάκια τα οποία ένα από αυτά είναι ότι ο νόμος ορίζει ότι τη δήλωση για ε9 μέχρι τέλος Μαΐου. Μέχρι τέλος Μαΐου, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σου, άρα αυτό θα πρέπει κάπως να έρθει, να γίνει μια δημοσίευση και έγκαιρα, για να μπορέσει οι φορολογούμενοι να φέρουν τα συμβόλαια, να κάνουμε τα ε9. Μην τρέχουμε πάλι τελευταία στιγμή. Ή μπορεί να ξεκινήσει στιγμή. Να πληρώσει τον πρώτο έμφυα, να κάνεις αλλαγή, ναι, και βέβαια να δούμε και τις μειώσεις πώς θα γίνουν, γιατί οι μειώσεις πάνε με το φορολογητέο εισόδημα της χρονιάς. Γι' αυτό μέχρι τώρα και ο έμφυα έβγαινε μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει, αν θα ισχύσει η περσινή φορολογική δήλωση, η οποία θα είναι συμφέρουσα γιατί θα είναι πιο μικρή από ότι αυτό. Επίσης, ένα άλλο θέμα, να φύγουμε λίγο από τον έμφυα, να τα πω επί τροχάδιν, είναι ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δούνε, να μετρήσουν φέτος τα τεκμήριά τους, γιατί πέρσι, μην ξεχνάμε μια διάταξη που είχε περάσει λόγω του COVID, που είχαν απαλλαχθεί πολλοί φορολογούμενοι όσοι είχαν εμπλακεί με το COVID από οποιαδήποτε πλευρά, είτε επιχειρήσεις ήταν που είχαν πληγεί, είτε μισθωτοί που είχαν μπει σε, οπότε είχαν αυτή την σε αναστολή, είχαν απαλλαγή από τα τεκμήρια. Φέτος λοιπόν ακόμα δεν έχει βγει κάτι για αυτό το πράγμα. Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να βγει και φέτος. Δηλαδή πέρσι μιλάγαμε και πλέναμε τα τρόφιμα, Σοφία μου, με 300 κρούσματα και τώρα έχουμε 20.000 κρούσματα και είμαστε χαλαροί. Και είναι κρίμα μην έχουμε και αυτό το 22% για που πρέπει να συγκεντρώνουμε του εισοδήματός μας. Είναι και το 22%. Περιμένουμε εδώ και την εγκύκλιο για το πρόσθετο όφελος που θα έχουν οι φορολογούμενοι για κάποια επαγγέλματα να συγκεντρώνουν ηλεκτρονικά τις αποδείξεις. Έχουμε θεματάκια τα οποία περιμένουμε εγκυκλίως. Και βέβαια, για να γκρινιάξω και λίγο γιατί όλα τα λέω καλά, και ΑΟ. Καλά, το ΚΕΑΟ είναι, τώρα είπες, μία μαγική λέξη που δημιουργεί τρομερά προβλήματα. Αυτό πρέπει να κάτσουν οι ειδικοί κάτω και να δούνε, να γίνει επανασχεδιασμός της όλης πρακτικής που ισχύει. Γιατί όταν φτιάχτηκε το ΚΕΑΟ, φτιάχτηκε με μία λογική, ότι ο ΕΦΚΑ δεν θα ασχολείται με τα λιγμένα που λέμε. Ότι λίγοι θα πηγαίνει στο ΚΕΑΟ. Τώρα όμως ο ΕΦΚΑ τα κρατάει. Κάνεις ρύθμιση εκεί. Αν δεν προλάβεις να κάνεις ρύθμιση, χωρίς να ξέρεις πότε, όποτε ο ΕΦΚΑ αποφασίσει. Πού πηγαίνει. Πάνε στο ΚΕΑΟ. Πάνε στο ΚΕΑΟ. Τα ψάχνεις. Τώρα έχω μία καταγγελία από συνάδελφο, ότι σε ήδη ρυθμισμένη ρυθμισμένη οφειλή στο ΚΕΑΟ, που την είχε ρυθμίσει ο φορολογούμενος στις 12 δόσεις και πλήρωνε 100 ευρώ, πέσανε καινούρια χρέη στο ΚΕΑΟ και αντί να τον καλέσει να κάνει καινούρια ρύθμιση,
Το βάλαμε πάει, στην, του το στη, ρίχνει στη, μέσα στις υπολοιπόμενες δόσεις με αποτέλεσμα ο άνθρωπος από 100 ευρώ που δίνει να καλείται τώρα να πληρώσει 1.500 ευρώ το μήνα. Αυτά όλα, αυτό δεν είναι εξακριβωμένο, είναι μια καταγγελία που έχω. Την ψάχνω, θα έχουμε νεότερα την σε επόμενη Παρασκευή θα έχουμε και τον κύριο Τσάπαλο εδώ. Ωραία. Θα τον να θα δούμε τι όλα γίνεται, αυτά. Θα πρέπει, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ και εκπρόσωποι των φοροτεχνικών να κάτσουμε και να βάλουμε ένα πρόγραμμα. Να μπουν κάποιες αρχές σε αυτό το τερατούργημα που έχει φτιαχτεί που λέγεται ΚΕΑΟ. Κυρία Τασία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, ακούστε, έχω ένα πρόβλημα. Παίρνω τη σύνταξη του σύζυγού μου, έχει πεθάνει πριν 15 χρόνια. Τώρα έκλεισα τα 65. Έχω καταθέσει χαρτιά στον ΕΦΚΑ για να μην μου μειωθεί η σύνταξη, γιατί δεν παίρνω από αλλού σύνταξη. Υπάγομαι στο ΙΚΑ στην Αγισιλάου, με πήγανε στα Πετράλωνα, πήγα εκεί. Τώρα έχω 2-3 μήνες και δεν μου φτιάχνουν τα χαρτιά, λέει, δεν έχουν την εντολή από το ΕΦΚΑ, λέει, για να μου δούνε τα χαρτιά να τα ελέγξουν, να δει η σύνταξή μου στα επίπεδα που την έπαιρνα προτού μου κοπεί πριν ένα μήνα. Ωραία. Κανονικά, σωστά έχετε μέχρι τώρα κάνει τις ενέργειες που πρέπει, δηλαδή που δηλώσατε... Έχω κάνει, αλλά κοπέλα μου, επειδή οι κοπέλες εκεί στο, που εργάζονται στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούν να ανοίξουν το σύστημα. Λέει, επειδή είχε μεταφερθεί το ΙΚΑ από την Αγισιλάο και πήγε εκεί και δεν έχουν τέτοια εντολή. Εγώ τι κάνω τώρα, ρε παιδί, ένα μαρτία εσείς... να μου κόβουν, μου την αφήσουν 5 κατοστάρικα από 700 τόσο. Πώς θα περάσω. Ναι. Εσείς... 200 ευρώ, θα γίνουμε κλέφτες. Μάλιστα. Κανονικά η υπηρεσία αυτή που θα πρέπει να λάβει την υπεύθυνη δήλωση και να ασχοληθεί με το αίτημά σας είναι στα Πετράλωνα, δεν είναι στην Αγισιλάου. Ναι, 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 το ξέρω, κοπέλα μου, το ξέρω. Πήγα εκεί εχθές συγκεκριμένα. Ναι. Και μου είπαν δεν έχουμε εντολή ακόμα. Τα χαρτιά τα έχω καταθέσει τώρα 2 μήνες και δεν, ούτε τα έχουν αγγίξει. Ναι, δεν φταίνε οι κοπέλες, βέβαια. Είναι η εντολή που έχουν να λάβει από τους αρμόδιους. Από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα και έχετε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, ναι. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά όταν θα έχουν το ανάλογο σύστημα. Γίνονται διάφορες ενέργειες για νέες πλατφόρμες ενημέρωσης, ειδικά στις περιπτώσεις χειρίας. Οπότε ναι. Θα κάνετε λιγάκι υπομονή και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ ότι δεν θα μου τη βάλει. Μου το έπανε από εκεί ότι κάποια στιγμή θα μπει. Το πότε θα είναι, δηλαδή θα κρατήσει έναν χρόνο. Ένα χρόνο πόσο θα πάει. Δεν είμαστε σε θέση να σας πούμε ότι αυτό, το χρονικό εσείς, διάστημα... Αυτό δεν φταίτε εσείς, ούτε και συγγνώμη, το ξέρω δεν είσαστε. Ναι. Πού μπορώ να διαμαρτυρηθώ κάτι αργήσει, πρέπει όμως. Να γιατί δεν θα είμαι η μόνη εγώ που έχει αυτή την αλλαγή. Ναι. Επειδή βλέπουμε ότι συνεχώς και κάθε εβδομάδα μπαίνουν νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εμπλουτίζεται το σύστημα και γίνεται πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι χωρίς να πηγαίνουν στα υποκαταστήματα. Θα πούμε και στη συνέχεια εδώ με την κυρία Μίτηλη και ποιες πλατφόρμες έχουν ανοίξει. Ναι, γι' αυτό πήρατε εγώ την εκπομπή αυτή. Την παρακολουθώ χρόνια γι' αυτό. Να είστε καλά. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Δεν μπορούμε να σας πούμε το χρόνο, αλλά δεν πιστεύω να αργήσει όμως. Το είπα, μήπως μπορεί να γίνει κάποια ανακοίνωση, ξέρετε με ποιο θέμα, για να μπορέσει να δώσουν κάποια εντολή. Γιατί δεν διαμαρτύρεται ο ένας, δεν διαμαρτύρεται ο άλλος. Καλά δεν κάνατε τίπο... και το αναφέρετε εδώ. Ούτε και οι κοπέλες φταίνε, κάθονται οι κοπέλες τζάμπα και οι γυναίκες δεν φταίνε, αφού δεν μπορούν να πατήσουν το σύστημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά και όπως μας έχει ενημερώσει και όπως έχετε παρακολουθήσει και σε εκπομπές εδώ, όπως η έγκριτη, η εργατολόγη μας, όσο το δυνατόν τώρα το τελευταίο διάστημα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτοί δύο μήνες. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι είστε πολύ κοντά στην απονομή. Γιατί ξέρετε, δεν τους έχουν δώσει εντολή. Πού ανήκω, ούτε και πού ανήκω ακόμα δεν ξέρουν. Για να θεωρήσω το βιβλίο. Εσείς από τη στιγμή αυτό που έχετε... που γίνεται, πρέπει να καταθέσουμε. Πήγα χτες, ξανά εκεί στα Πετράλωνα. Κυρία Τασία, εκεί ανήκετε. Εκεί ανήκετε. Εκεί ανήκετε. Να κλείσει τέλος του μήνους. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα για αυτό. Έχετε απευθυνθεί σωστά πάντως στην υπηρεσία. Έχετε απευθυνθεί στη σωστή υπηρεσία. Εκεί ανήκετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.
Κρατήστε το πρωτόκολλο της αίτησης. Γιατί μου λένε από πέρα δεν ξέρουμε ακόμα που ανήκετε, σε ποια αυτό. Θα τα τακτοποιήσουν εσωτερικά αυτά. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Θα τα τακτοποιήσουν εσωτερικά οι υπάλληλοι, γιατί γίνονται συγχωνεύσεις, μεταφέρονται. Για να μπορούν αυτόματα αμέσως, τέλος πάντων. Εντάξει, κοριτσάκι μου, χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας. Γεια σας. Κατανοούμε απόλυτα βεβαίως τη μεγάλη αγωνία που έχουν όλοι οι τηλεθεατές ως προς την απονομή της σύνταξης, τις μεγάλες διαδικασίες. Καταλαβαίνετε, τρέχουν υποχρεώσεις. Εδώ συζητάμε καθημερινά και για την μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει. Οπότε είναι πολύ έτσι, σκόπιμο. Είναι παράλογο. Όλα ανεβαίνουν, τα μόνα που πέφτουν είναι οι συντάξεις. Το σημαντικό είναι ότι έχουν λάβει τα χαρτιά της κυρίας, γιατί υπάρχουν και υπηρεσίες οι οποίες δεν τα παραλαμβάνουν. Κακώς θα πρέπει να παραλαμβάνουν, να πρωτοκολλούνται και αρμοδίως να μεταφέρονται. Εδώ η κυρία και έχει πρωτοκολλήσει και έχει πάει στην αρμόδια διεύθυνση, κατά την άποψή μου. Οπότε είναι θέμα χρόνου. Άρα λοιπόν και με την πολύ ωραία ερώτηση της τηλεθεάτριάς μας, μας δίνει έτσι μια ωραία πάσα για να συνεχίσουμε και να δούμε ποιες είναι αυτές οι νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες στον ΕΦΚΑ, ποιες κατηγορίες αιτημάτων αφορούν και τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι μας παρακολουθούν. Γιατί... Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια έκπληξη κάθε μέρα που θα ανοίξουμε τον ΕΦΚΑ. Βλέπουμε και μία καινούργια πλατφόρμα που προσπαθούμε και να τη χρησιμοποιήσουμε κι εμείς. Είδαμε τώρα να έχει εμπλουτιστεί με πλατφόρμα για μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης θανόντος. Είχαμε μόνο τις κύριες, τώρα τις βλέπουμε κύριες. Και τις επικουρικές. Έχουμε για επικουρική γύρατος που δεν υπήρχε, ήταν χειρόγραφη. Έχουμε για επικουρική αναπηρίας. Έχουμε επίσης για κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αν κάποιος μπορεί να δώσει σωστά τα στοιχεία, δηλαδή να ανοίξει την πλατφόρμα και να δώσει την ηλικία, εντάξει, είναι εύκολο, αλλά να γνωρίζει λίγο το χρόνο και κάποιες άλλες πληροφορίες, αν ξέρει να τις δώσει, θα δει και το αποτέλεσμα για το αν δικαιούται και πότε να λάβει σύνταξη. Mm-hmm. Όχι βέβαια τι ποσό, αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί. Όχι, αλλά τουλάχιστον, μία... τουλάχιστον τις προϋποθέσεις. Αυτό λέγεται συμβουλευτικές υπηρεσίες, ονομάζεται η πλατφόρμα. Και έχει ανοίξει και άλλη μία πλατφόρμα για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Δηλαδή, αντί να υποβάλουμε χειρόγραφα την αίτηση, να την υποβάλουμε μέσα από την εφαρμογή, φυσικά να πάμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο υποκατάστημα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ χθες δοκίμασα να κάνω μία μεταβίβαση επικουρική χειρίας. Την πήρε μέχρι ένα σημείο, δεν την ολοκλήρωσε και έβγαλε ένα μήνυμα να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα. Θεωρώ ότι απλά είναι πολύ γρήγορα αυτό που επιχείρησα να κάνω. Θα το ξαναυποβάλω μετά από καμιά 15 μέρες. Ίσως δεν είναι ακόμα έτοιμο, πάντως έχει στηθεί. Έχει στηθεί, αλλά έχει στηθεί. Δεν είναι ως προς ναι, την... Δεν διεκπεραιώθηκε το πολύ έτοιμο. Σημαντικό αυτό και με τις επικουρικές, γιατί πλέον με μια ηλεκτρονική αίτηση κάποιος μπορεί να ναι, κάνει στις επικουρικές. Θεαματικά αποτελέσματα θεαματικά. Της χειρίας. Οπότε... Πιστεύουμε τουλάχιστον στις χειρίες οι επικουρικές να τις δούμε να βγαίνουν γρήγορα. Δεν ήταν έτοιμο χθες τουλάχιστον που το δοκίμασα. Είμαστε όμως σε πολύ καλό δρόμο, ναι. Γιατί μόνο που έχει στηθεί σαν πλατφόρμα, ακριβώς. Άρα σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Θα το επιχειρήσουμε και σε λίγες μέρες. Με αφορμή λοιπόν τώρα και αυτό το οποίο είπαμε για την ηλεκτρονική αίτηση της επικουρικής σύνταξης, ακόμα και για την αναπηρία και για την μεταβίβαση λόγω θανάτου, να τονίσουμε στους τηλεθεατές, γιατί είχαμε και τηλεθεάτρια χθες που μας κάλεσε σχετικά με το ότι έκανε το αίτημα για την κυρία, αλλά ξέχασε την επικουρική. Αυτό να το λέμε πάντα και το ακούω. Θα και το λέμε, θα το τονίζουμε, θα σας το θυμίζουμε. Από την εκπομπή σου, γιατί σε παρακολουθώ τις άλλες μέρες που δεν έρχομαι. Μοναδική Μαργαρίτα Κάρδα. Πράγματι, θα πρέπει να μην ξεχνάμε να κάνουμε το αίτημα, γιατί το σύστημα δεν δίνει αυτόματα τις συντάξεις. Οι συντάξεις δίνονται μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος, υπάρχουν προθεσμίες γι' αυτό. Για το θάνατο έχουμε μεγάλες προθεσμίες, έχουμε ένα χρόνο από το θάνατο για να ανατρέξουμε αναδρομικά και να λάβουμε ό,τι δικαιούται ο θανόν, ο επιζών σύζυγος. Μην ξεχνάτε ποτέ το επικουρικό. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν γνωρίζουν ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι αν ελάμβανε σύνταξη ο θανόν. Πολλές φορές από τις φορολογικές δηλώσεις, Δημήτρη, δεν προκύπτει μία επικουρική σύνταξη, δεν προκύπτει μία δεύτερη σύνταξη. Ναι, νομίζω ναι. Προκύπτει. Οπότε, αν απευθύνονται στο λογιστή τους, θα ξέρουν επακριβώς εάν θα πρέπει να αναζητήσουν και να υποβάλουν και δεύτερη αίτηση και όχι απλά την πρώτη, την κύρια, να ζητάνε και την επικουρική. Σαν μια πρώτη πληροφόρηση,
Θα πω ότι όποιος έπαιρνε σύνταξη από το ΤΕΒΕ δεν έχει επικουρική σύνταξη. Εκτός και αν μέσα από αυτά τα χρόνια του ΤΕΒΕ υπάρχει και χρόνος του ΙΚΑ, τουλάχιστον για 15 έτη. Εκεί μπορούμε να αναζητάμε και επικουρική. Κυρία Σοφία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα για το στεντήριο το λόγο να απευθυνθώ για μια σύνταξή μου. Μάλιστα, η κυρία Κάρδερη σας ακούει, βεβαίως. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, το 18 έχασα τον άντρα μου και μου βγάλανε από το ΤΕΒΕ, από τη σύνταξή του ήταν το 50%, αν έχετε υπόψη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ναι. Όταν πήρα την απόφαση, η σύνταξη δεν ήταν ούτε καν το 50%. Γιατί έπαιρνε 1.250 ο άντρας μου μεικτή, δεν ξέρω πόσο. Άρα θα πήρατε να... μία προσωρινή ουσιαστικά. Θα πήρατε μία προσωρινή, δηλαδή όχι, σαν πρώτη φάση. Θα σας πω, όχι, αυτή ήταν. Μέχρι που τελικά εγώ πρόλαβα και πήγα σε έναν εργατολόγο και κάναμε ένσταση έναντι αυτής της απονομής συντάξεως. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, ακόμα ο ΕΦΚΑ, το ΤΕΒΕ δηλαδή, το τωρινό ΕΦΚΑ, δεν μου έχει απαντήσει. Διότι έχουμε κάνει ένσταση και λέμε ότι έπρεπε να παίρνω 750 ευρώ μεικτή. Τώρα, εν συνεχεία το 19, μάλιστα, όταν μπήκε η καινούργια κυβέρνηση, έγινε η σύνταξη, όπως ξέρετε, της χειρίας 70%. Σωστά. Η οποία μου αποδόθηκε κανονικά, όσο έπρεπε δηλαδή. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα, έχω κάνει και διαμαρτυρία, έχω στείλει email και ακόμα δεν έχω απάντηση. Έχουμε άρα, πάει λοιπόν, στο 22. Αυτό που εκκρεμεί είναι, ναι, το χρονικό διάστημα από το 18 μέχρι και το Μάιο του 19 που εκεί άλλαξε ο νόμος. Μάλιστα. Με τον 46-11 και σας έδωσαν το 70%. Μάλιστα. Έχετε κάνει ένσταση η οποία εκκρεμεί και δεν εκδικάστηκε για να λάβετε λοιπόν το 50%, γιατί τότε δικαιούστε, θα, ναι, πρέπει, ναι, να πάτε 50. Το 50% και έχετε πάρει λιγότερο. Βεβαίως. Συνεπώς οι ενστάσεις γνωρίζω ότι καθυστερούν πάρα πολύ. Θα κληθείτε σε κάποια επιτροπή μαζί με το δικηγόρο σας ή και μόνοι σας, αν θέλετε να πάτε, ναι, και θα δικαιωθείτε, γιατί ενδεχομένως θα έχει γίνει λάθος. Δεν μπορεί από τα 1.000 τόσα να πάρετε μόνο αυτά που μας είπατε, τα χρήματα. Ναι. Το, ναι, θέμα, ναι, όμως ότι είναι ότι αντικαταστάθηκε από το Μάιο του 19. Όπως και εσείς. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Λέω, μου το είπε και ο εργατολόγος, γιατί θα έκανε την ένσταση και ανέφερε και τους λόγους μέσα. Σωστά. Θα αργούν όμως να δικαστούν. Και διετία περνάει για να δικαστούν. Και ένας χρόνος περνάει για να βγει το αποτέλεσμα της απόφασης που έχει εκδικαστεί. Κανονικά θα έπρεπε να αναθεωρηθεί η απόφαση και δεν χρειαζόταν να κάνετε ένσταση. Θα μπορούσατε να ζητήσετε αναθεώρηση, γιατί στηρίζεται στο νόμο και δεν υπάρχει λόγος να το εγκρίνει κάποια τοπική διοικητική επιτροπή, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο. Είχε γίνει απλά λάθος. Θα μπορούσατε να ζητήσετε αναθεώρηση. Τέλος πάντων, και η ένσταση είναι ένα ένδικο μέσο το οποίο προβλέπεται από τον νόμο. Θα, ναι, περιμένετε να εκδικαστεί και θα κερδίσετε φυσικά. Και, ναι, και γιατί αυτό δικαιούστε. Εν συνεχεία μάλιστα, συγγνώμη σας διέκοψα, εν συνεχεία μάλιστα κάναμε και διαμαρτυρία. Ναι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει να κάνει με την υπηρεσία. Από την υπηρεσία περιμένετε να εκδικαστεί η ένσταση. Αν και θα μπορούσε να γίνει, όπως σας είπα, αίτηση αναθεώρησης. Ναι. Της απόφασης. Το θέμα δηλαδή πάντως τώρα είναι πόσα χρόνια. Ναι, το θέμα πάντως είναι ότι τώρα, δηλαδή και από το Μάιο του 19, παίρνετε το 70%. Ναι, ναι, το 70%. Εντάξει, πολύ έχετε σωστά να λάβετε ένα μέρος της σύνταξης από το 18 μέχρι και το Μάιο του 19. Ναι, εκείνους τους μήνες που είχε αποδοθεί αυτή. Ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ. Μπορείτε πάρα και πολύ. Μόνοι σας, μην επιλέγετε δικηγόρους σε κάτι τόσο απλό. Δικηγόροι παίρνουν και παραστάσεις και παράβολα. Όχι, ο εργατολόγος δεν πήγα. Κάτι πιο σύνθετο, κάτι πιο σύνθετο θα χρειαστείτε το δικηγόρο. Σε αυτό απλά το κομμάτι. Σας είπα ότι απευθύνθηκα εκεί, γιατί δεν ήξερα. Έπρεπε να κάνω και βάση του αριθμού πρωτοκόλλου να μην λήξει. Και πήγα εκεί, ναι, και μου είπε, ναι, ναι, θέλω να κάνουμε έκταση, δεν έγινε κανένα δικαστήριο. Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να κόβουμε παράβολα, παραστάσεις κτλ. Για ένα θέμα που είναι τόσο ξεκάθαρο ότι είναι λάθος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Α, το ΤΕΒΕ, συγγνώμη, ισχυρίστηκε ότι αυτά, λέει, τα δεδομένα που βάλαμε, βγήκε αυτή η σύνταξη, ότι ήταν αυτοματοποιημένα από τότε. Ξέρετε, μου θύμισε τώρα και η τηλεθεάτριά μας, γιατί εδώ το κάναμε σε εκπομπές, το θυμάστε πολύ καλά. Κάποτε μια σύνταξη 1.200 ευρώ, λέγανε ότι η χείρα θα πάρει το 50%.
Και δεν ήταν όμως το 50%, για παράδειγμα στα 1000, ότι έπρεπε να πάρει τα 600 ευρώ. Ήτανε, θα γίνει ο επανυπολογισμός, ήταν τότε υπέρ ΕΟΠΗ που ήταν το 4, έγινε 6%. Οπότε έπαιρνε το 50%, όχι στα 1200, έφτανε 1000 ευρώ η σύνταξη και έπαιρνε κάτι λιγότερο, εκεί κοντά στα 500. Είναι κάποια ερωτηματικά, Σοφία μου, γιατί και ο υπάλληλος. Μην νομίζω ότι κάθεται με το χέρι και τα υπολογίζει. Γιατί ακούμε τώρα και λέμε, μα καλά, δεν ξέρει να διαιρέσει διαδίο και να δώσει. Δεν ήταν όμως διαδίο. Αυτό ήταν ακριβώς, το θυμάται διαδίο πολύ καλύτερα η κυρία Κάρβαρη, γιατί το λέγαμε εδώ. Ο υπάλληλος στο κομπιούτερ το βάζει. Ναι, δεν ήταν όμως. Γινόταν ένας επανυπολογισμός της σύνταξης πρώτα. Ήταν και υπέρ του ΕΟΠΗ, το υπέρ ασθενείας που ήταν το 4 που είχε γίνει 6%. Υπήρχε και λοιπόν και άλλη μία μείωση εκεί. Άρα η σύνταξη δεν ήταν διαδίο. Ήταν στο διαδίο μετά κατόπιν επανυπολογισμού. Τα θυμάστε αυτά πολύ καλύτερα εσείς. Αυτό που λέμε, Σοφία, πάντως είναι ότι κάποια πράγματα η υπηρεσία πρέπει να τα βλέπει και από μόνη της. Δηλαδή βλέπει μία ένσταση. Δεν υπάρχει λόγος να φτάσει σε μια επιτροπή να περιμένει κάποιος 3 και 4 χρόνια κάτι που μπορεί να διορθωθεί από την υπηρεσία με μια επανεξέταση του θέματος. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε εδώ να δούμε τι γίνεται με τα αναδρομικά για συνταξιούχους λόγω μη επανυπολογισμού της σύνταξής τους. Θα δούμε και θα συζητήσουμε και για την παράλληλη ασφάλιση. Θα δούμε τι γίνεται και με τα τέλη κυκλοφορίας, όπως θα δούμε και για τα μεταχειρισμένα, γιατί έρχεται ένα χαράτσι. Εδώ θα τα συζητήσουμε όλα μαζί με τον Δημήτρη τον Τσαμόπουλο και θα απαντήσουμε μας και σε όλες. Μας πρόχνουνε στην τόπια αγορά, να μην φέρνουμε αυτοκίνητα απ' έξω. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Είδες, όλοι στέλνουν για σένα. Είσαι φοβερός, λένε σήμερα. Με ματιάζουν. Τι να κάνουμε, τα λες τόσο ωραία εδώ με τις ειδήσεις σου μετά. Εμένα δεν με βλέπουν, γι' αυτό. Είδες, η κυρία Κάρδαρη φοράει τη μάσκα, δεν τη βλέπουν. Κάποτε κάναμε, ξέρεις, οργανώναμε κάποια ταξιδάκια, πηγαίναμε στο εξωτερικό να πάρουμε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, Σοφία. Αφήστε να μου πείτε για το χαράτσι. Μας κόβουν και αυτά τα ταξίδια. Ναι, αλλά τώρα όσοι δεν παίρνουν, λοιπόν, χαράτσι 3.000 ευρώ. Ακούγεται σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τι θα γίνει, τι θα πάρουμε. Αυξάνεται όταν φέρνεις ένα μεταχειρισμένο, πληρώνεις πινακίδες, πληρώνεις έναν εκτελονισμό. Υπήρχε ένα κόστος. Τώρα το προσαυξάνουν κατά 3.000 με σκοπό να τονώσουν την ελληνική οικονομία, τα ελληνικά μεταχειρισμένα. Που πλέον ο κόσμος θα στραφεί προς τα εκεί. Η ηλεκτροκίνητα. Με αποτέλεσμα ότι στρέφεται και έχει ζήτηση, ανεβαίνει η τιμή του. Άρα θα δούμε ξαφνικά και τα ελληνικά μεταχειρισμένα να παίρνουν την άνοδο. Πάλι θα ξαναπάει ο κόσμος μετά έξω. Η ιστορία είναι επαναλαμβάνεται. Είναι ένας κύκλος, έτσι, και έτσι επαναλαμβάνεται. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, να απαντήσουμε τι γίνεται και με αυτά τα αναδρομικά στους συνταξιούχους και αναφερόμαστε λοιπόν που δεν έχει γίνει επανυπολογισμός, που περιμένουν, που είναι ακόμα σε μία αναμονή. Για τον επανυπολογισμό, για τον επανυπολογισμό τους. Καταρχήν δεν θα αναφερθούμε σε αυτά τα επικουρικά και τα δώρα που περιμένουμε από την απόφαση του ΣΤΕ. Αυτό το έχουμε ξεχάσει αυτό, να αυτό το ρωτάμε, γιατί ναι, πραγματικά δεν μπορούμε να δηλαδή, πάρουμε κάποια συγκεκριμένη Δεν θα αναφερθούμε ημερομηνία. Σε αυτό το κομμάτι, δεν αναφερόμαστε στις περιπτώσεις αυτές, δεν έχουμε ακόμα την απόφαση. Τι έχει μείνει? Έχει μείνει ακόμα ένας αριθμός γύρω σε 150.000 κύριες συντάξεις που δεν έχουν επανυπολογιστεί και περιμένουν να δουν αν δικαιούνται αναδρομικά για την αναπροσαρμογή από τα 30 έτη και πάνω με βάση τον νόμο Βρούτση από 1η δεκάτου του 2019. Είναι μια εκκρεμότητα που θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν δικαιούνται όλοι να δουν διαφορά σε χρήματα στο λογαριασμό τους, απλά μπορούν να δούνε μια λογιστική αύξηση, δηλαδή να δούνε μια διαφορά στο ενημερωτικό του σημείωμα λόγω της μείωσης της προσωπικής διαφοράς, όπως πολλές φορές το έχεις αναφέρει, Σοφία. Περίπου όμως το 20% από αυτές τις 150.000 περιπτώσεις θα δούνε, δηλαδή περίπου 35.000 περιπτώσεις θα δούνε μία μικρή διαφορά και θα δούνε και κάποια αναδρομικά. Αυτή η μικρή διαφορά θα είναι και στη σύνταξή τους και για το μέλλον.
Γίνονται προσπάθειες κάθε μήνα να μειώνεται αυτός ο αριθμός και να επανυπολογίζονται οι περιπτώσεις. Το προηγούμενο μήνα είδαμε περίπου 3.500 να έχουν καθαριστεί. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό και το ανέφερες είναι ότι έχουμε ακόμα 80.000 δικαιούχους παράλληλης ασφάλισης που δεν έχουν λάβει καθόλου χρήματα για αυτή την προσάυξηση που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου, δηλαδή από 13 Μαΐου του 2016. Όποιος δηλαδή έχει ασφαλιστεί είτε για μικρό είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε άλλο φορέα ασφάλισης, δηλαδή είχε παράλληλη ασφάλιση, πλήρωνε δύο φορές ασφαλιστικές εισφορές και δεν δικαιούται πλέον με τον καινούριο νόμο να λάβει δεύτερη σύνταξη, αλλά θα πάρει μία προσαύξηση στη σύνταξή του. Για αυτούς δεν υπάρχει ακόμα πλατφόρμα και από ό,τι έχουμε ακούσει θα διεκπεραιωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο σύντομα. Κύριε Σωτήρη, καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και απεχώρησα από την υπηρεσία το Μάιο του 1995 με 32 χρόνια μονίμου δημοσίας υπηρεσίας. Μάλιστα. Από το έτος 2000 έως το 2012, για 12 χρόνια και 9 μήνες, ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας. Θα παρακαλούσα να μου γνωρίσετε αν ο χρόνος των 12 ετών του ΤΕΒΕ μπορεί να ληφθεί υπόψη για την προσάυξηση της συντάξεως που λαμβάνω από το δημόσιο ή τη θεμελίωση δευτέρου συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Είστε συνταξιούχος πριν το Μάιο του 2016, άρα αυτός ο χρόνος από το νόμο προβλέπεται ότι δεν μπορεί να προσαυξήσει τη σύνταξή σας. Για να λάβετε δεύτερη σύνταξη θα έπρεπε μέχρι και 31 Δεκάτου του 2016 να είχατε τουλάχιστον 16 ή 20 χρόνια ασφάλισης και να παίρνατε στα 67 τη δεύτερη σύνταξη. Έχει κοπεί γραμμή. Λιποθύμησε ο κύριος. Δεν είπα ευχάριστα. Δεν λες κάτι θετικό στον κύριο. Δεν είπα ευχάριστα, είπα όμως την αλήθεια. Όμως, ήθελα να συνεχίσω. Έχουμε απευθυνθεί στο Υπουργείο και έχουμε ζητήσει και έχουμε καταθέσει αιτήσεις, οι οποίες ακόμα είναι σε εκκρεμότητα και είναι έχουμε σε λάβει, βεβαίως, για προσάυξηση της σύνταξης των συνταξιούχων πριν το Μάιο του 2016 που δεν αξιοποίησαν και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν για δεύτερη σύνταξη, δεν αξιοποίησαν αυτό το χρόνο, για λόγους ίσης μεταχείρισης. Δεν έχουμε πάρει ακόμη κάποια απάντηση, παρά το γεγονός ότι περιμένουμε να δούμε τι οδηγίες θα δοθούν. Άρα είμαστε σε εκκρεμότητα για να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στον κύριο που έχει ένα πολύ εύλογο ερώτημα και είναι πάρα πολύ σωστό να τύχουν και οι παλιοί συνταξιούχοι να λάβουν μία προσάυξηση για αυτό άλλο. Το χρόνο που έχουν καταβάλει εισφορές. Έχει αρκετά χρόνια. Πόσο είπε, 14 χρόνια. 16 χρόνια. Από το 2 μέχρι το 12. Όχι, πόσα χρόνια είχε πει ο κύριος. Ναι, έχει 10 χρόνια καταβάλει εισφορές, ενώ θα έπρεπε να έχει... Έχει πληρώσει 10 χρόνια. Φυσικά. Μα αυτό ακριβώς. Και είναι κρίμα να πάει χαμένος αυτός ο χρόνος. Και δεν έχει δει την ανταπόδοση αυτών των ασφαλιστικών. Ο κύριος ακόμα και τώρα, ακόμα παρόλο που είναι σε εκκρεμότητα όλα αυτά τα αιτήματα, μπορεί να υποβάλει μία αίτηση. Και όταν ούτως ή άλλως δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά τα αιτήματα κάποιων. Και λοιπόν, να το πριν. Πάμε και δικαστικά. Εδώ αξίζει τον κόπο πραγματικά να ασχοληθεί ένας δικηγόρος και να ασχοληθούν οι δικηγόροι και να θέσουμε το θέμα στη δικαιοσύνη, γιατί είναι πολύ άνηση η μεταχείριση μεταξύ των πριν και μετά συνταξιούχων από το Μάιο του 2016. Εκείνοι δηλαδή έπρεπε να το έχουν κάνει νωρίτερα, να μην τον έχουν ξεχάσει αυτό δεν τον... Δεν προέβλεπε ο νόμος τη δυνατότητα για όσους είχαν ασφαλιστεί πριν το Μάιο του 2016 και είχαν παράλληλο χρόνο να τον αξιοποιήσουν σαν προσάυξη στη σύνταξή τους, παρά μπορούσαν μόνο εάν είχαν 16 έτη να λάβουν μία δεύτερη σύνταξη. Από το Μάιο του 2016 και μετά, δηλαδή από 1η-1η του 2017, ο παράλληλος αυτός χρόνος αξιοποιείται, σωστά δηλαδή επιτέλους αξιοποιείται και δίνει μία προσάυξηση ή μία ανταποδοτική σύνταξη, αλλά τι θα γίνει με τους παλιούς και με τα τόσα έτη που έχουν πληρώσει εισφορές. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Βεβαίως. Μ' ακούτε, ο σύζυγός μου απεβίωσε το 19. Ήταν σε δύο ταμεία, ήταν στο ΙΚΑ και στο ΝΑΤ. Λοιπόν, πήρα δύο συντάξεις, γιατί είχε κάνει ξεχωριστές τις αιτήσεις, είχαμε κάνει. Απ' τη μία έπαιρνα 320 και απ' την άλλη 260. Εν τω μεταξύ παίρνω κι εγώ μία σύνταξη του ΤΕΒΕ, η οποία ήταν 780 και στο Νοέμβριο μου έγινε
702. Μου κόψαν από εκεί. Στο τέλος του Νοέμβρη μπαίνει η σύνταξη του άντρα μου και οι δύο συντάξεις και μπαίνει και ένα ποσό 2.700 από το ΕΦΚΑ. Λοιπόν, στο τέλος του Δεκέμβρη που πήρα πάλι τις συντάξεις μου κόβουν 200 ευρώ από του σύζυγου τη σύνταξη. Τι γίνεται, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Λοιπόν, μπαίνουν φόροι, προσαυξάνονται τα εισοδήματά σας εξαιτίας των συντάξεων, αθροίζονται και μπαίνει φόρος και ναι, γι' αυτό βλέπετε αυτές τις μειώσεις. Κανονικά παίρνετε τις συντάξεις, αλλά έχει μειωθεί όχι από κάποια διάταξη κοινωνικού ασφαλιστικού δικαίου, είναι μόνο φόρος. Α, κρατήσαν το φόρο δηλαδή τώρα? Ακριβώς. Μήπως τον άλλο μήνα θα τα πάρω κανονικά όπως θα έπαιρνα δηλαδή? Θα δείτε τον επόμενο μήνα τις πληρωμές και επικοινωνούμε, ναι, ξανά. Πιστεύω στα, ναι, αναδρομικά μπήκε φόρος. Ναι, ναι. Να ρωτήσω όχι, και κάτι άλλο. Πιστεύω, μπήκε φόρος στα αναδρομικά. Δεν είναι αλλιώς. Έτσι θα μου κόψουν τη μισή σύνταξη τους από το σύζυγο. Κόβεται η σύνταξη. Μπορείτε να επανελάβετε, σας παρακαλώ. Μου είπαν ότι όταν περάσουν 3 χρόνια από το θάνατο του σύζυγου μου, ότι οι συντάξεις του θα μου μειωθούν στο μισό. Ναι, θα μειωθούν στο μισό με πλαφόν τα 360 ευρώ όμως, όχι κάτω από 360. Μάλιστα. Τα 360 είναι για κάθε σύνταξη. Ναι. Τώρα γίνονται, δηλαδή, του ΙΚΑ και το ΝΑΤ μαζί γίνονται 300 ευρώ. Ναι, για κάθε σύνταξη δεν μπορείτε να λαμβάνετε κάτω από 360 ευρώ χειρίας. Ακόμα και αν μειωθεί μετά την τριετία, επειδή παίρνετε δική σας. Άρα λοιπόν μετά την τριετία, από τη στιγμή που παίρνετε και εσείς δική σας σύνταξη ή εργάζεται κάποιος, ακριβώς, η σύνταξη χειρίας μειώνεται στο μισό, αλλά υπάρχει και ένα πλαφόν που δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 360 ευρώ. Σωστά. Άρα η κυρία αν βγάζει 300 θα πάει 360, δεν μπορεί να πέσει κάτω. Και βέβαια όλα αυτά αθροιζόμενα θα αυξήσουν το φόρο και το θα φόρο, μειωθεί η προσωπική της σύνταξη. Γιατί πήραν αναδρομικά, τα βλέπεις Δημήτρη Τσαμού. Το πρόβλημα χρόνια είναι και φωνάζουμε ότι το ένα ταμείο δεν συνεργαζόταν με το άλλο. Έβλεπες δύο συντάξεις, μία σύνταξη και ένα επικουρικό. Δεν τα προσθέταν τα εισοδήματα όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα για να βγάλουν ένα ενιαίο φόρο. Με αποτέλεσμα, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παίρναν δύο συντάξεις ή μία σύνταξη και ένα επικουρικό, ερχόντουσαν στο λογιστή και γινόταν κακός ο λογιστής γιατί του βγάζε και φόρο επιπλέον να πληρώσει. Πάντως τώρα και έχουμε και ρύθμιση για τα αναδρομικά τα οποία έχουν λάβει. 48 δόσεις. 48 δόσεις, το φωνάζαμε εδώ από την εκπομπή. Το ότι είναι, είναι από έκτακτο γεγονός και πραγματικά το Υπουργείο Οικονομικών το είδε, το δέχτηκε και πάει σε ρύθμιση 48 δόσεων. Βεβαίως μας καλούν εδώ γιατί τα ποσά τα οποία παίρνουν και ο φόρος που τους βγαίνει είναι τρομακτικός μερικές φορές. Είναι καλύτερα να μην τα έχεις πάρει. Είναι τρομακτικός γιατί αυτά τα ποσά στο αποτέλεσμα πάω, δεν λέω αν καλός ή κακός ή πώς τα πήρανε κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτά τα ποσά πήγανε και προστεθήκαν στο συνολικό εισόδημα. Με αποτέλεσμα να γίνει νέα εκαθάριση, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανεβαίνει κλίμακα, οπότε και ο φόρος είναι πολλαπλάσιος. Κυρία Χριστίνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχουμε ξαναμιλήσει και επειδή μάλιστα τώρα έχει συμβεί κάτι που με αφορά, ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται. Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά, σας ακούμε. Έχω ασφάλιση. Έχω δύο συντάξεις. Έχω πάρει το 2006 από το ΙΚΑ με 28 χρόνια ασφάλιση και το 2011 από τον ΑΕ με 31 χρόνια ασφάλιση. Σύνολο 59 χρόνια. Οι συντάξεις μου δεν έχουν επαναυπολογιστεί. Τι θα γίνει τελικά με τη δικιά μου περίπτωση? Καταρχήν δεν αθροίζουμε τα χρόνια από τις δύο συντάξεις. Κάθε μία τη βλέπουμε διαφορετική. Αυτοτελής είναι η κάθε μία. Ναι. Άρα με τα 28 χρόνια δεν θα έχετε καμία αναπροσαρμογή γιατί πάνω από 30 έτη ανέφερε. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα για την άλλη που έχετε 31 έτη, ίσως έχετε μια μικρή διαφορά, η οποία μπορεί και να απορροφηθεί από τη λεγόμενη προσωπική δεν διαφορά. Δεν μου λέτε, με τον επανυπολογισμό. Ναι. Η σύνταξη όχι η κρατική, αυτή η δικιά μου.
η σύνταξη. Αυτά τα χρόνια πάνε χαμένα. Δεν σας καταλάβαμε λιγάκι να το ξαναπείτε αυτό. Ναι, έχετε δύο αυτοτελείς συντάξεις. Και θα ναι. παίρνω τα 380. Την ανταποδοτική σύνταξη. Τι θα παίρνω? Ο επανυπολογισμός της σύνταξης εξαρτάται και συντίθεται, ας το πούμε, από την εθνική και ανταποδοτική. Ναι. Εσείς τώρα έχετε μπει μέσα στο σύστημα να δείτε πώς αυτή έχει διαμορφωθεί. Γιατί ήδη υπάρχει, αν μπείτε στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς τάξης, θα δείτε πώς ακριβώς έχουν διαμορφωθεί αυτά τα ποσά της εθνικής και ανταποδοτικής. Υπάρχει δηλαδή και εθνική και ανταποδοτική σύνταξη. Α, μάλιστα. Όχι, δεν έχω μπει πρόσφατα, αλλά οι συντάξεις μου δεν έχουν αλλάξει ούτε ένα ευρώ. Δεν έχει αλλάξει, γιατί έγινε η αναπροσαρμογή χωρίς να γίνει μείωση. Απλά έχει διαιρεθεί το τμήμα της σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική. Αυτό θέλουμε να σας πούμε. Δεν σημαίνει ότι θα γινόταν και μείωση. Α, μήπως αναφέρεται στον κύριο Τσακλόγλου που είπε για τις διπλές συντάξεις? Είναι από το 22 και μετά. Αν μήπως αναφέρεστε σε αυτή την τελευταία έτσι που έχει προκαλέσει μία μικρή αναστάτωση με τις διπλές συντάξεις στον κύριο Τσακλόγλου. Ότι οι καινούργοι τουλάχιστον συνταξιούχοι θα παίρνουν δύο ανταποδοτικές συντάξεις. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι έτσι, θα εξηγήσει η κυρία Κάρδαρη. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η χειρίας θα μειωθεί. Γενικά από 1η-1η του 2022, όπως γράφτηκε στην εγκύκλιο, η οποία είναι προς επεξεργασία ξανά από ό,τι έχουμε μάθει και θα δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις, δεν θα υπάρχουν δύο ανταποδοτικές, δύο εθνικές συντάξεις, αλλά για αυτούς που θα βγουν, ξέρω, για πρώτη φορά με μία σύνταξη έστω από εδώ και πέρα. Εσείς έχετε πάρει δύο συντάξεις πριν το 22, δηλαδή δεν έχετε κάποια διαφοροποίηση, όμως έχει γίνει επανυπολογισμός και θα το δείτε αν μπείτε μέσα στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς τάξης και υπάρχει αυτή η ανταπόκριση μεταξύ εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης σε αυτές που έχετε ήδη από το παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν επανυπολογιστεί, αλλά δεν έχετε διαφορά, δεν έχετε μείωση. Όσον αφορά, όπως είπαμε, αυτό που ακούσατε, από 1η-1η του 2022 ότι δεν θα υπάρχει δεύτερη εθνική, θα είναι για έστω μία καινούργια, δηλαδή έναν παλιό συνταξιούχο και με μία καινούργια σύνταξη από το 2022. Θα τα δούμε όλα αυτά, δεν είναι ξεκάθαρα ακόμη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Θα ενημερωτικό σημείωμα να βγάλω. Ναι, θα μπείτε μέσα στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς και γράφει συνταξιούχοι, ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων. Μηνιαίο ενημερωτικό. Θα το δείτε με ευκολία μέσα εκεί. Ναι, ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστούμε. Και να είναι και τυχερή, γιατί στην προηγούμενη τηλεθεάτρια της κόψαν και 200 ευρώ. Από φόρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Τιμή μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.